Επίτροπε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τσούρου. Να ευχηθώ καταρχάς, επειδή πρώτη φορά έχω την ευκαιρία, καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε και να ερωτήσω κατευθείαν πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση τώρα που δημιουργείται σε όλη την Ιφίλιο. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Να σας, η σημερινή ενημέρωση που έχουμε είναι τουλάχιστον για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι αναλύωτοι αριθμοί. Έχουμε 24 περιστατικά επιβεβαιωμένα σε 7 κράτη-μέλη. Παρακολουθούμε βεβαίως πολύ στενά την κατάσταση, διότι είναι και μια κατάσταση που μεταβάλλεται. Αλλά έχει σημασία, κύριε Τσουρούλη, και αυτό θέλω να είναι και ένα μήνυμα, το ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε πανικό, αλλά να στηριζόμαστε στις πληροφορίες μας βασισμένες πάνω σε επιστημονικά δεδομένα. Ναι. Αυτό το λέτε γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει μια κάποια υπερβολή στην πληροφόρηση, γιατί ξέρετε υπάρχει και το ακριβώς ανάποδο, ότι δηλαδή πιθανόν ακούω να εκφράζονται φόβοι ότι να μην είναι και αυτή που πρέπει η ενημέρωση από εκεί που παρατηρείτε το πραγματικό πρόβλημα τώρα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει θέμα καθησυχασμού. Εδώ είμαστε συνεχώς σε εκρήγορση και καθημερινά έχω ενημέρωση από το Κέντρο Παρακολούθησης Επιδημιών και Πρόληψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση όπως εξελίσσεται στις χώρες, στα κράτη-μέλη. Ναι. Και σήμερα τα στοιχεία είναι ότι έχουμε 24 κρούσματα σε 7 κράτη-μέλη. Εγώ είχα επαφή με όλους τους Υπουργούς Υγείας το χρόνο που έχουν επιβεβαιωμένα 3 κρούσματα και έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι τα συστήματα υγείας των κρατών μελών είναι σε θέση να ανταποκριθούν όταν υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα και υπάρχει και ένας, θα έλεγα, καλό επίπεδο προετοιμασίας και συντονισμού. Ναι. Όμως, θα ήθελα να σας ενημερώσω, γιατί αυτό ήταν μια σημερινή εξέλιξη, αποφασίστηκε την Παρασκευή να υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη το πρωί αναμεταξύ των αναπληρωτών Υπουργών Υγείας ή Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων για να υπάρχει ακόμη καλύτερο συντονισμό και για να συζητηθούν όχι μόνο τα θέματα προφύλαξης αλλά και τα θέματα που αφορούν και τη διακίνηση αναμεταξύ των χωρών μελών. Ναι. Ο ένας άξονας είναι αυτός που αφορά, αν θέλετε, στον περιορισμό του προβλήματος και πάντως στη μη εξάπλωση του ιού. Ο άλλος άξονας, ναι, είναι αυτή η μάχη που δίνεται με τον χρόνο προκειμένου να εξευρεθεί το εμβόλιο ή το κατάλληλο φάρμακο. Σε αυτό έχει μια κάποια συμμετοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι η δική σας πληροφόρηση? Βέβαια, και έχετε απόλυτο δίκιο. Η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και από την Κίνα είναι να περιοριστεί το πρόβλημα εκεί από όπου ξεκίνησε. Ναι. Και βεβαίως εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλοι αριθμοί και δυστυχώς έχουμε χάσει και ανθρώπινες ζωές. Αλλά και εδώ θα ήθελα να το αναφέρω. Οι κινέζικες αρχές συνεργάζονται πάρα πολύ στενά και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και γι' αυτό θεωρώ ότι και ένας λόγος που προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί είναι μια κατάσταση που εξελίσσεται, δεν έχουμε έναν αναλύω των αριθμών περιστατικών αυτή τη στιγμή στις χώρες κράτη-μέλη. Βεβαίως αυτό μπορεί να αλλάξει, γι' αυτό χρειάζεται καθημερινός συντονισμός και παρακολούθηση. Mm-hmm. Για το θέμα του εμβολίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δεσμεύσει ένα σημαντικό κονδύλι για το θέμα ενίσχυσης της έρευνας, αλλά προς το παρόν η δική μου ενημέρωση είναι ότι δεν υπάρχει κάτι άμεσα που μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Θα έχουμε την ευχαίρεια, ευελπιστώ, να τα πούμε και διαζώσεις προκειμένου να φωτίσουμε και αυτή την μεγάλη και σπουδαία εκστρατεία που αναλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.